Σημαντικά και ασήμαντα Ένα podcast σχολιασμού της εβδομαδιαίας επικαιρότητας για όσα συμβαίνουν ή και που δεν συμβαίνουν πραγματικά αλλά λέγονται γύρω μας, με το δημοσιογράφο Μιχάλης Βαρνιά Σημαντικά και ασήμαντα Με ένα επεισόδιο κάθε Παρασκευή μεσημέρι στο YouTube και μέσα από το Samostimes.gr Έφτασε η μέρα και άλλη μια Παρασκευή είμαστε εδώ παρεούλα στα σημαντικά και ασήμαντα. Στο μικρόφωνο ο δημοσιογράφος Μιχάλης Βαρνίας, οι περνάω, περνάνε, ο καιρός περνάει, περνάει και πάρα πολύ γρήγορα σε μια εβδομάδα η οποία είχε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα, όχι τόσο πολύ σε τοπικό επίπεδο, αλλά είχε αρκετά εξαιρετικά πράγματα και ενδιαφέροντα φυσικά σε ό,τι αφορά σε πανελλαδικό επίπεδο θέματα τα οποία μας αγγίζουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Πρώτα απ' όλα είχε κινητοποιήσεις. Είχε αγροτικές κινητοποιήσεις, είχε κινητοποιήσεις στον χώρο της υγείας και σε ό,τι αφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις πολλά βλέπουμε, πολλά ακούμε αλλά πολύ λίγα καταλαβαίνουμε. Σαφώς, σαφέστατα δεν έχει καμία σχέση η αγροτική παραγωγή και οι αγρότες και γενικότερα η γεωργία και ο πρωτογενής τομέας στα νησιά μας ή και γενικότερα στα νησιά σε σχέση ε, με ε, την περιοδική Ελλάδα και δε μάλλον με τις ε, μεγάλες ευρωπαϊκές ε, περιοχές με τη Γαλλία, ας πούμε, με το Βέλγιο, με την Ολλανδία, τη Γερμανία με χώρες οι οποίες δεν είναι ορεινές, είναι αυτό που λέμε παιδινές ή να το πούμε έτσι άλλης δυναμικής καλλιέργειας και στον νότο της Μεσογείου είτε πρόκειται για την Πορτογαλία είτε για την Ισπανία οι οποίες εντάξει δεν είναι τόσο παιδινές είναι σχετικά πιο όρινες χώρες με αυτές τις κεντρικές της Ευρώπης αλλά δεν είναι και αυτό της Ελλάδος Σε ό,τι αφορά τώρα στις κινητοποίησεις στον χώρο της Γεωργίας και εδώ ο Αγροτικός Σύλλογος Σάμου πήρε την σκητάλη των κινητοποίησεων Προσπάθησε να μαζέψει τα μέλη του, μέλη τα οποία δεν είναι αμυγό αγρότε, δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότε και δεν θα μπορούσαν να είναι, γιατί είπαμε ότι είναι τόσο μικρό ο κύρο στα νησιά, όπου δεν θα μπορούσαν όλοι αυτοί να έχουν ω επάγγελμα αυτό, ή 60, 70, 80 άτομα, 80 άτομα αν, δεν, αν θυμάμαι καλά είναι περίπου, οι εγγεγραμμένοι στον αγροτικό σύλλογο, τον προσαρμονιακό αγροτικό σύλλογο, δεν θα μπορούσαν να ήταν όλοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η ανάπτυξη της γεωργίας άλλωστε σε νησιωτικές περιοχές είπαμε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα ανάλογα με το συγκεκριμένο νησί και τις συνθήκες του τα προβλήματα φυσικά διαφέρουν βεβαίως όμως υπάρχουν κοινέ προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί καταρχήν την περιορισμένη χρήση γης συχνά τα νησιά έχουν περιορισμένο διαθέσιμο έδαφος για γεωργικές δραστηριότητες Μικρό μέγεθο, αυτό περιορίζει την παραγωγή και την ποικιλία των καλλιεργειών. Υπάρχει υψηλό κόστο μεταφορά. Η μεταφορά των γεωργικών προϊόντων είναι δαπανηρή από τα νησιά και δύσκολη λόγω τη απόσταση από την υπηρετική χώρα. Αυτό φέρνει υψηλότερα κόστη, μειώνει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μα, την όποια ανταγωνιστικότητα. Η εξάρτηση από τον τουρισμό είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα, αφού ο τουρισμό είναι η κύρια πηγή εσόδων και ω εκ τούτου γεωργία λαμβάνει λιγότερη προσοχή, υποβαθμίζεται και φυσικά δεν συνδέεται με το τουριστικό προϊόν. Έχουμε έλλειψη νερού. Στα μικρότερα νησιά είναι πολύ πιο εμφανέ αυτό. Στα μεγαλύτερα νησιά, όπω και η Σάμος τα τελευταία χρόνια εξαιτία και των αλλαγών που έχουμε στο κλίμα και στι κλιματικέ συνθήκε, η έλλειψη νερού είναι σοβαρό πρόβλημα για την παραγωγή τροφίμων. Δεν έχουν γίνει σοβαρά έργα ανάπτυξης αποδοτικών συστημάτων άρδευση τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, όλα τα χρόνια θα πω. Η ανάκτηση του νερού τη ευρωχή παραμένει να είναι πρόκληση. Κάποια στιγμή με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Και με, τα αγροδικά, και με κάποια αγροτικά προγράμματα προσπάθησαν να φτιάξουν αυτέ τι περίφημε δεξαμενέ νερού. Μπορεί να τι έχετε πετύχει κάπου στα ψηλά, με μεμβράνε οι οποίε είναι καταστραμμένε, με τι ίδιε δεξαμενέ να είναι καταστραμμένε και σχεδόν ποτέ συντηρημένε. Υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού, όπου η μετανάστευση του εργατικού δυναμικού γίνεται σε πιο αστικέ περιοχέ, ακόμα και αυτού του εργατικού, του εργατικού δυναμικού του ανειδίκη και η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων απαιτεί προσαρμογές στις γεωργικές πρακτικές και νοτομία στη τεχνολογία ίσως, καλύτερη υποδομή και στήριξη από τις κυβερνήσεις αλλά και από την τοπική αυτοδίκηση πρώτου και, βαθμού, πρώτου και δεύτερου βαθμού πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε να γίνονται μέχρι σήμερα και νομίζω ότι εξαιρετικά δύσκολα με τον ρυθμό που έχουν πάρει, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα και με τον ρυθμό που κινούνται θα τα δούμε και στην α, συνέχεια α, της α, ζωής μας να πω, ας το πούμε έτσι, της α, ζωής μας. Να πούμε, είπαμε πριν μάλλον, είπα πριν ότι, ότι ο αγροτικός τομέας συνδέεται ή θα πρέπει να συνδέεται και με τον α, τουρισμό ή εν πάση περιπτώσει εξαρτάται ή επηρεάζεται από, την, από τις ανάγκες και την προοπτική του τουρισμού, είναι πολύ σημαντικό α, γιατί κάνουμε πάρα πολύ λόγο και περιμένουμε όλοι να, ο χωροταξι... να γίνει ο χωροταξικός σχεδιασμός το νέο χωροταξικό της ΣΑΜΟ που συνηθίζουμε να λέμε Ήγενε, υπήρξε και μια επιστολή εκ μέρους του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ανότητας Σάμου του κ. Λιτσέου Μαυρατζώτη ο οποίος προς τον αρμόδιο υφυπουργό ζητώντας να μάθει τι γίνεται πώς, προχωράει αυτό το πράγμα σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα ο χωροταξικός σχέδιασμό, ο οποίος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή γιατί ένας σωστός χωροταξικός σχεδιασμός περιλαμβάνει πολλά χαρακτηριστικά που δημιουργούν βιώσιμες και λειτουργικές κοινωνίες. Ανάμεσα στα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι ότι ο σχεδιασμός πρέπει να είναι συντονισμένος και να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες ανάγκες και τοπικές συνθήκες της περιοχής και σίγουρα Μία από αυτέ τι ανάγκε που πρέπει να λαμβάνει υπόψη είναι και ο πρωτογενή τομέα, γιατί ρίχνουμε όλο μα το βάρο πλέον στον τουρισμό. Και όταν λέμε χωροταξικό σχεδιασμό, θα πρέπει να καταλήξουμε τι ακριβώ έχουμε στο μυαλό μα και τι σκεφτόμαστε, τι θέλουμε. Θέλουμε μέσω του χωροταξικού να ε, αναπτύξουμε μονόπλευρα τον τουρισμό. Θέλουμε να βάλουμε μέσα και τον πρωτογενή τομέα, αλλά ξέρετε, όχι σε επίπεδο σχεδιασμού, με πραγματικέ ε, σύνδικες ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν ο χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να έχει βιωσιμότητα σε όλες τις διαστάσεις της σχεδίασης και το, για τον τουρισμό και για το πρωτογενή τομέα και για την προστασία των, του περιβάλλοντος και για τη χρήση βιώσιμων πόρων, λέγαμε πριν για το νερό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. θα πρέπει ο χωροταξικός σχεδιασμός να εξασφαλίζει και τη συμμετοχή των τοπικών α, κοινωνιών, Η, οι ενδιαφερόμενοι φορεί οι τοπικές κοινωνίες είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν σε αυτή τη διαπραγμάτευση που θα γίνει όχι απλά για να μην κρινιάζουν αύριο μεθαύριο αλλά και για να ε, φτιάξουν ένα αγροταξικό με βάση τις ανάγκες που έχουν Βεβαίω, αυτό είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις τις ανάγκες σου και ακόμα πιο σημαντικό να μπορεί να αντίσεις μπροστά σε βάθος ε, 20, 25, 30 χρόνων τουλάχιστον να καλύψουν επόμενη γενιά σε βάθος 25 ετίας και να πεις ότι για την επόμενη 25 ετία εγώ θέλω το νησί μου, ο τόπος μου να έχει αυτού του είδους την ανάπτυξη προς αυτή την κατεύθυνση. Το χωροταξικό σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει και μέτρα για την προστασία των κατοίκων από φυσικούς κινδύνους, πλημμύρες ή σεισμούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Το έχουμε ζήσει και για τους σεισμούς, το έχουμε ζήσει λιγότερο για τις πλημμύρες, κυρίως στην περιοχή του στο Ηρέων, του οικισμού του Ιρέων, αλλά το έχουμε ζήσει πολύ περισσότερο και σε σχέση με τις φωτιές και το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε για μια φορά έχουμε χωριά τα οποία είναι τυφλά σε ό,τι αφορά δεν έχουν δηλαδή έναν δρόμο που μπορούν να διαφύγουν οι κάτοικοι σε περίπτωση που ο κεντρικός τους δρόμος κλείσει εξαιτία μιας φωτιάς και βεβαίως ο, το χωροταξικό σχεδιασμός θα πρέπει να αποβλέπει να προστατεύει και να προάγει και την ιστορική και πολιτιστική κληρονομία μιας περιοχής θα πρέπει να είναι προ την κατεύθυνση τη διαχείριση των φυσικών πόρων, το νερό και αλλά και οι ενέργειε. θα πρέπει να παντρευτεί και με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αυτό που λέμε φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριε. Υπάρχουν και διάφορε κοινότητε ενεργειακέ οι οποίε πραγματοποιούνται και εδώ στη Σάμο θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά σιγά σιγά Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν οικονομική βιωσιμότητα, θα πρέπει ο χωροταξικός σχεδιασμός να καλύπτει τις οικονομικές ανάγκες, αλλά και να δίνει και ευκαιρίε ανάπτυξης στο νησί και στις περιοχές και είναι πάρα πολύ κρίσιμο, δεν είναι κάτι το οποίο α, θα έρθει κάποιο να μας το σχεδιάσει και εμείς απλά θα το πάρουμε έτοιμο, και ορίστε εδώ μετά θα φάμε με χρυσά κουτάλια γιατί υπάρχει αυτή η λογική ότι θα χτύπουμε, να φτιάξουμε το χωροταξικό και θα λυθούν αυτομάτως όλα μας τα προβλήματα πολύ δεν φοβάμαι ότι με την αντιμετώπιση που έχουμε μέχρι σήμερα γύρω από το χωροταξικό με αυτά που ακούω τουλάχιστον και όπως βλέπω τα πράγματα να κινούνται υπάρχει ο πολύ μεγάλος κίνδυνος να δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσουμε έχουμε στο μυαλό μας ένα ανεπτυξιακό μοντέλο και ένα τουριστικό μοντέλο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με, την, με, αυτό που ήταν πριν από 20-25 χρόνια ο τουρισμός γενικώ αναπτύσσεται και εξελίσσεται με ταχύτα ρυθμούς, με ταχύτα ρυθμούς. ανοίγονται νέες προπτικές νέες δυνατότητε στον κλάδο υπάρχει τεχνολογική πρόοδος υπάρχει αυξανόμενη πρόσβαση στις πληροφορίες οι ταξιδιώτες πλέον έχουν περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες για μοναδικές εμπειρίες έχει αλλάξει ο τρόπος που ταξιδεύουμε και μια από τις κύριες τάσεις που προκύπτουν είναι ο τουρισμός βάσει εμπειριών. Οι ταξιδιώτες πια δεν αναζητούν τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά μια εμπειρία η οποία θα τους μείνει ξεχάστε. Αυτό έχει οδηγήσει και στην ανάπτυξη νέων τύπων τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως ο γαστρονομικός τουρισμός, ο περιπετειώδης τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, και με, άκουγα τις διάβαζα τις μια είδηση ότι πλέον τα τελευταία χρόνια έγινε πολύ της μόδας την διετία της καραντίνας την οποία τα αφήσαμε λίγο πίσω μας και νομίζουμε ότι οι, με, για μερικούς το μυαλό μας πίσω και για όλους και για τους περισσότερους να μιλώ για όλους είναι ότι δεν συνέβη ποτέ. Συνέβη όμως η περίοδος της παγκόσμια καραντίνας και διαμόρφωσε νέες συνήθειες. Και μια από αυτές συνήθειες που έφερε, οι οποίες συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, είναι το να πηγαίνει διακοπές χωρίς να πηγαίνει διακοπές. Δηλαδή, τι εννοώ, σε αυτέ τι μάσκες VR, αυτά τα γυαλιά επαυξημένη πραγματικότητα, τα βάζει και αγοράζει ένα πακέτο να πα να επισκεφθείς, αδελφέ, τη, τη, ΣΑΜΟ. Παίρνει λοιπόν το πακέτο τη σάμου ε, και κάνει μια ψηφιακή ε, τρισδιάστατη περιήγηση. Πα παντού, βλέπει τον νησί, εν πάση περιπτώσει, χωρί να έχει πάει, πληρώνοντα φυσικά ένα πολύ μικρό κόστο για να αγοράσει αυτό το πακετάκι που θα δει στα γυαλιά επαυξημένη πραγματικότητα και ε, κάνεις διακοπές χωρίς να έχεις κάνει διακοπέ χωρί να έχει κάνει διακοπέ. Τώρα, βεβαίω για του πιο μερακλείδε, αν έχει επιλέξει τα πάση νησάκι, μπορεί να βάλει και τα, χέρια μέσα, τα πόδια συγγνώμη, μέσα στη λεκάνη να μπει ρε παιδί και με στην πανιέρα έτσι και να βάλει αυτό το πράγμα στο, στο κεφάλι σου, στα μάτια σου και να νομίζω ότι κολυμπάς ε, σε ένα ύφαλο και βλέπεις διάφορα ξωτικά ψάρια κτλ. Μπορεί Ε, μπορεί να το γελάτε και μπορεί να σας φαίνεται αστείο και χαζό, αλλά δυστυχώ είναι μια πραγματικότητα η οποία πλέον ε, επαυξημένης μια επαυξημένη πραγματικότητα η οποία όμως δεν είναι επαυξημένη σε ό,τι αφορά στην εμπειρία που προσφέρει αλλά αυξάνεται και διαρκώς και είναι κάτι το οποίο θα είναι όλο και πιο συχνό από εδώ και πέρα αλλάζοντας και τον τρόπο του ταξιδιού ε, θα φτάσουμε στο σημείο να καταργηθούν δηλαδή όλα τα ξενοδοχεία γιατί θα κάθεται όλο από το σπίτι του. Προφανώ όχι να καταργηθούν όλα, αλλά σίγουρα θα, επε, θα επηρεαστούν πολλά. Υπάρχουν και αυτοί ε, οι οποίοι, και δεν είναι επιστημονική φαντασία, το λένε, η, τα γραφεία ήδη, τα σκανδιναβικά γραφεία ήδη το λένε αυτό. Ότι οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι είναι ένα λαό που του αρέσει πάντα να ταξιδεύει και να γνωρίζει νέα, νέα μέρη. Ε, προσπαθεί να περιορίσει και έχει περιορίσει αρκετά τι μετακινήσει του μεταεροπλάνου γιατί τον ενδιαφέρει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το να μην μολύνει και θεωρεί ότι ταξίδια με το αεροπλάνο μολύνουν πολύ περισσότερο από ταξίδι με το αυτοκίνητο ή δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο. βλέπετε λοιπόν ότι από δύο πραγματάκια ας πούμε πάρα πολύ απλά υπάρχουν συνθήκε, συνθήκες οι οποίες και εδώ όπως λέγαμε και πριν με το χροταξικό, θα πρέπει πάρα πολύ να αναπτυχθούν να, προσεχθούν, να δούμε πού πάει και αν δεν μπορούμε να το δούμε εμείς να το δουν άλλοι για μας. Και εδώ είναι το κρίσιμο τη υπόθεση: ότι πρέπει τουλάχιστον αν δεν έχουμε την οριμότητα, αν δεν έχουμε μάλλον την ικανότητα να καταλάβουμε ότι εμάς το μυαλό πάει πολύ περισσότερο, αλλά πάει μέχρι ένα σημείο στο θέμα του τουρισμού, θα πρέπει να το αναθέσουμε αυτό σε κάποιους οι οποίοι πραγματικά και αποδεδειγμένα μπορούν. Και πραγματικά και αποδεδειγμένα μπορεί αυτός που την έχει ξανακάνει τη δουλειά και όχι ο γνωστός του γνωστού ο οποίος εμφανίστηκε ε, και εμείς γιατί είμαστε μέσα στα μέσα και στα έξω την συγκεκριμένη χρονική περίοδο μπορούμε να τον αφήσουμε να διαχειριστεί λέω εγώ τώρα 100 τόσα χιλιάρικα από τον ΕΟΤ ε, και α, να πάρει για αυτός κάτι και ενδεχομένως να, να βγαίνουν και τα μεροκάματα αυτά ξέρετε είναι πράγματα τα οποία γίνονται σε χώρες μακρινές και ουδέποτε έχουν συμβεί ή πρόκειται να συμβούν κοντά σε εμά. Και ο τουρισμός όμως, όπως και ο χωροταξικός σχεδιασμό, όπως και το αγροτικό, είναι αντικείμενα βαθιάς μελέτης. Δυστυχώ όμως, το έχει δείξει η εμπειρία μέχρι τώρα, η, η ζέση μας, η... η... αγάπη μας για τον τόπο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ασχολούνται με το να ψοφήσει η Κατσίκα του γείτονα, μέχρι εκεί πάμε βαριά-βαριά και χοντρά-χοντρά, και τι προεκλογικέ περιόδου, αλλά ακόμα και τι περιόδου τη θητεία των δημαρχιακών και περιφερειακών αργών τι περνάμε είτε ε, προτείνοντα το χέρι και λέγοντα: Δώσε και σε μένα μπάρμπα, ή ε, στη χειρότερη περίπτωση, κάνοντα μια κριτική επιδικαίων και αντίκων και παραμένοντα εκεί, χωρί να έχουμε προτείνουμε κάτι, χωρί να έχουμε σχεδιάσει κάτι και χωρί να βοηθάμε ούτω Βάζοντα πλάτη ο καθένα όσο μπορεί, όπω μπορεί. Δεν είναι ανάγκη να έχει καμία σχέση ε, για να βάλει πλάτη για το καλό του τόπου σου. Ούτε άμυστη σχέση, ούτε άμεση σχέση ε, χρειάζεται να έχει. Φτάνει να σε ενδιαφέρει το καλό του τόπου και όχι η δικιά σου ε, η εξέλιξη. Για να μην πούμε ε, κάτι πιο βαρύ, όπω ε, τσέπη. Βεβαίω, αποδεδειγμένα εμάς εδώ σε αυτόν τον τόπο, η τσέπη μα ε, δεν μα ενδιαφέρει και πολύ. Μα το είχε πει και πριν από δύο χρόνια και περίπου. Μάλλον όχι, δεν μα ενδιαφέρει, μα ενδιαφέρει η τσέπη μα, αλλά όχι στη λογική τη ανάπτυξη πραγμάτων. Δηλαδή τη ανάπτυξη μια επιχειρηματικότητα, να το πούμε έτσι. Είμαστε ε, τη ε, να το πω έτσι, ε, να τα μαζέψουμε, να τα βάλουμε στην τράπεζα ή τέλο πάντων κάτι τέτοιο, να, εισοδηματίε να είμαστε. Αυτό μα το είπε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και κομψό θα έλεγα ο κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος είχε έρθει, αν θυμάστε, πριν από δύο χρόνια περίπου, σε μια άλλη πίτα, το κοπίτη πίτα της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί κάποιοι προσπάθησαν να ψελίσουν κάτι, κάτι να πούνε. Ήταν τότε με τις επιστροφές των χρημάτων που είχε δώσει η κυβέρνηση σε επιχειρήσεις λόγω COVID. Αυτά ήτανε. Εκείνη τη εποχή, προσπαθούσαμε τότε λιγάκι να και γλιτώσουμε τίποτα, αλλά ο κύριο Αϊκούρα μα το είχε πει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Σαν μειώτε, μη διαμαρτύρεστε και μη ζητάτε, γιατί την περίοδο εδώ τη πανδημία, που όλα είναι κλειστά και δεν δουλεύουν, εσεί αυξήσατε τι καταθέσει σα κατά 81 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίω, τώρα σχετικά είναι όλα έτσι. Γιατί, αν ε, πάρει εμένα και τον Βαρδινογιάννη θα έχουμε από, ε, και περιουσία η αθρηστικά η περιουσία μας θα είναι από ξέρω εγώ, ένα δισεκατομμύριο και ένα ευρώ αλλά ε, το, ο μέσος όρος δηλαδή θα είναι από 500 εκατομμύρια και μισό ευρώ ο καθένας η πραγματικότητα όμως θα είναι ότι ο Βαρντονιέννης έχει ένα δισεκατομμύριο και εγώ έχω ένα ευρώ οι αριθμοί είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος και στατιστική γενικά να λες και αλήθειες αλλά μπορείς να πεις και πάρα, πολύ, πάρα πολλά ψέματα γιατί όπω συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και εμεί εδώ, ζούμε σε μια περιοχή όπου έχουμε ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα, ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, ακρίβεια στη βενζίνη. Περίπου ένα, περίπου όσο έχει ανέβει, 50 με 60 λεπτά έχει ανέβει και έχει σταθεροποιηθεί εκεί, χωρί να γίνει κάτι φοβερό και τρομερό στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ξέρω εγώ τι. έχουν περάσει σχεδόν τέσσερα χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό, οι αποκαταστάσεις των κτηρίων, των σχολείων, των εκκλησιών, ε, όσα προχωρούν, προχωρούν με ρυθμό χελώνας, αλλά τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν ξεκινήσει καν. Βεβαίω η ΔΑΕΦΚ πλέον δεν είναι στο Υπουργείο του κ. Σταϊκούρα, ο οποίο είναι Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, δεν έχει ε, πάει στο Υπουργείο Κλιματική Κρίση. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν έχει μεγάλη ή μικρή σημασία έχει μεγάλη σημασία αν το, το παραβέψει τον επόμενο γιατί δεν είναι δικιά σου αρμοδιότητα. Αλλά για μας ε, του απλού πολίτε αυτού του τόπου, σίγουρα δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει καμία απολύτω. Ο κύριο Θαϊκούρα λοιπόν ξανάρχεται. Ε, θα σπεύσουν κάποιοι να φωτογραφηθούν μαζί του, να του πούνε και τα μπράβο, τα συγχαρήκα, δεν ξέρω εγώ και τι άλλο. Αλλά η ουσία παραμένει τα προβλήματά μα είναι πάρα μα πάρα πάρα πολλά όπου και να τα πιάσεις στον τομέα της υγείας στον τομέα ε, με, με, των υποδομών είπαμε είναι αποκατάσταση από τους σεισμούς η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια πολύ μεγάλη και στα εισιτήρια είτε πρόκειται για ακτοπλοϊκά εισιτήρια είτε πρόκειται για αεροπορικά το ακτοπλοϊκό εισιτήριο κοντεύει ε, να είναι όχι κοντεύει να είναι, είναι ε, σχεδόν ίδια, ίδια τιμή με ένα φτηνό αεροπορικό εισιτήριο που θα το βρεις κλείνοντα το σε βάθος 2 και 3 μηνών μπροστά. Ενώ και τα πιο ακριβά αεροπορικά, ε, συγγνώμη, ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι σχεδόν εφάμιλα των αεροπορικών εισιτήριων. Παρ' όλα αυτά δεν έχει μειωθεί ούτε δεν έχουν μειωθεί ούτε οι ώρες ε, της, του δρομολογίου των πλοίων λίγο έχει βελτιωθεί η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στα πλοία αλλά και αυτό σιγά σιγά χρόνο με τον χρόνο και εφόσον δεν ανανεώνεται ο στόλος στην ελληνική ακτοπλοεία θα έχουμε νέες δημητρούλες και νέα Golden Vergina ελπίζω και προσδοκώ χωρίς την κατάληξη που είχε το Golden Vergina και κατόπιν στη συνέχεια Express Samina Πράγμα που η θύμηση του Express Σάμινα μας φέρνει στο νου αυτά τα οποία είχαμε στα τέμπη. Και μπορεί η Πισπυρίκου να κούρασε, μπορεί το νομοσχέδιο των ομόφυλων σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια να ψηφίσει και τελικώ να βρει και τον δρόμο του. Προσπάθησε λιγάκι, προσπάθησε να λιγάκι έτσι να παίξουμε λιγάκι με τον Πάνο Βλάχο και με το σατυρικό του έτσι, τραγουδάκι σχετικά με τον κύριο Πορδοσάλτε ε, και τον κύριο Γεωργιάδη νομίζω τα είπε πάρα πολύ καλά ο Σωτήρης ο Τσιαπούλιας στην εκπομπή καλύτερα δεν γίνεται του Α με αφορμή αυτό όπου τι είπε ο σκηνοθέτη, είπε ότι υπήρξε ένας συνάνθρωπος η κυρία η, η μάνα που έχασε ε, την κόρη τη στα τέμπη έτσι, δεν έχει σημασία πως τη λένε ε, ας μην τη δώσουμε όνομα είναι μία από τις μάνες ένας από τους γονεί που χάσαν παιδιά ε, στην, ε, στα Τέμπη Ένα συνάνθρωπο ο οποίος ζήτησε την παρέμβαση του Ισαγγελέα έτσι, πήγε και ζήτησε την παρέμβαση του Ισαγγελέα και τι είπε ο Ισαγγελέας λέει ότι ε, ε, κοιτάξτε να δείτε αν θέλετε βοήθεια έτσι για να ελαφρύνετε τον πόνο σας στραφείτε στην εκκλησία. Ο εισαγγελέα του Αριού Πάου λέει στην κυρία Καρισκάνου ότι αν θέλετε βοήθεια στραφείτε στην εκκλησία. Έχουμε υπουργό που επί των ημερών του, ο κ. Καραμαλής, έγινε το μεγαλύτερο έγκλημα στην Ελλάδα και λέει στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους ότι ο πόνος σας λέει πρέπει να είναι βουβός. Δεν θα έπρεπε να μιλάτε. Θα έπρεπε να, να είναι ο πόνος σας βουβός. Το οποίο βεβαίως ο οποίο βεβαίω ο κύριο Καραμαλή και είναι αυτό και όλοι αυτοί, ε, μην του βάζετε αποκλειστικά σε μια παράταξη. Ε, Σα ε, πληροφορώ και με βάση τη δημοσιογραφική εμπειρία μέχρι σήμερα ότι οι γαϊδούρια υπάρχουν σε όλε τι παρατάξει, ε, σε όλο το πολιτικό φάσμα ε, θα βρείτε τέτοιου θεωρούν ότι το uh, θέμα έχει λήξει γιατί επανεκλέγησαν uh, και το κόμμα τους υπερψηφίστηκε στις uh, προηγούμενες uh, εκλογές. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι είπανε uh, θεός χωρές τον Ντελιβερά, τον το παιδί εκείνο που το χτύπησε το αυτοκίνητο της uh, κυρίας Μπακογιάννη όταν προσπάθησε να μπει από σημείο που δεν επιτρέπεται παράνομα μέσα να περάσει και να μπει μέσα στην Βουλή και θα θυμάστε είχε πει τότε ο κ. Πορτοσάλτης ότι θεός χωρώς τον τη Λιβερά, αλλά μηχανή οδηγούσε, ας κοιτούσε δεξιά και αριστερά Έτσι. είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αποκαλούν τις σημείες της Παλαιστίνης τις σημείες της ΧΑΜΑΣ τσουβαλιάζοντας α, τα πάντα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ε, είπαν την επόμενη μέρα από τα ΤΕΜΠΗ ότι εντάξει τώρα αυτό έγινε α, προχωράμε παρακάτω, όπως ε, το είπανε και μετά τις ε, ε, πλημμύρες στην ε, Θεσσαλία, όπου και εκεί τα πράγματα, εκεί η δημιουργία είναι πάρα πολύ αργή, όπως θα το πούνε και στην επόμενη, όπως το είπανε και στο Μάτι όπως ε, το είπαν και μετά από την ε, μεγάλη καταστροφή στην Ζαχάρο της Ηλίας τη μεγάλη φωτιά που είχαμε, το, το περίφημο στρατηγό άνεμο, αν τα θυμάστε γενικότερα έχουμε ακούσει πάρα πολλά και θα ακούσουμε ακόμα περισσότερο Περισσότερα, αλλά αυτή δεν, ε, δεν είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε και θα πρέπει να σταματήσουμε να φωνάζουμε. Υπάρχει ένα ε, ψήφισμα το οποίο τρέχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να το ζητήσετε αν πληκτρολογήσετε ψήφισμα για τα ΤΕΜΠΗ, είναι μια πρωτοβουλία της κυρίας Καριστικανού, ε, χρειάζεται να ξεπεραστούν οι 500.000 υπογραφές, προκειμένου ε, να πάει ένα νομοσχέδιο, στην Βουλή και να εισηχθεί και να συζητηθεί και να ψηφιστεί. Τώρα βεβαίω αν θα υπερψηφιστεί είναι άλλη ιστορία αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αυτή η δεσμευσή μετά την τροποποίηση, μετά την αναθεώρηση του συντάγματος που έγινε το 2019 έχει ε, μπει, ε, είναι η τελευταία παράγραφος του άρθρου 73 αν θυμάμαι καλά του συντάγματος όπου δίνει τη δυνατότητα ε, στους πολίτες ε, να φέρουν ε, σε ψήφιση νομοσχέδιο το οποίο ε, με, με, συγκεντρώνοντας παραπάνω περισσότερες από 500.000 ε, υπογραφές η κυρία Καριστιανή αυτό που θέλει είναι να ε, επαναφέρει ε, θέμα σχετικά με την κατάρριξη της βουλευτικής ε, ασυλίας ε, τώρα, βεβαίω, αυτό ποιο θα το φτιάξει το νομοσχέδιο ε, και αν θα το, ψηφίσουν, θα το ψηφίσουν αυτοί που βρίσκονται στη Βουλή, και δεν θα το ψηφίσουν οι πολίτε που υπογράφουν, αυτοί που είναι στη Βουλή να το ψηφίσουν, είναι μια άλλη ιστορία. Αν εσεί όμω θέλετε να γίνετε μέρο αυτή τη ιστορία και αυτή τη προσπάθεια, αναζητήστε στο διαδίκτυο. Δεν σα λέω τώρα γιατί τώρα να σα πω ε, πού ακριβώ ε, θα το βρείτε. Το πιθανότερο είναι ότι θα ε, το ξεχάσετε. ή ε, μπορεί να το κάνετε ε, και λάθος ή να το πούμε, να το πούμε μια στιγμή, ε, ας το πούμε μια στιγμή ε, μπορείτε να το βρείτε, ή, είτε ψήφισμα για τα τέμπη, είτε ψήφισμα Καριστιανού, ε, έτσι, Μαρίας Καριστιανού, έτσι θα, θα το βρείτε είναι στο change.org, change, εκεί θα το βρείτε, ε, από ό,τι βλέπω τώρα έχει ξεπεράσει λέει τις 500.000 ε, ε, υπογραφές, αλλά δεν έχει σημασία Ό,τι παραπάνω μαζευτεί, τόσο το καλύτερο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι την επόμενη Παρασκευή, να είστε καλά, να προσέχετε ένα ένας α, τον άλλον και εμείς ε, εδώ θα είμαστε με τα δικά μας, με θέματα τα οποία μας αγγίζουν άμεσα ή έμεσα, όσο το γίνεται να τα συζητήσουμε, να τα αναλύσουμε και να τα σχολιάσουμε με μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Σημαντικά και ασήμαντα με το δημοσιογράφο Με νέο επεισόδιο κάθε Παρασκευή μεσημέρι στο YouTube και μέσα από το samostimes.gr